κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, που υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κίνηση της Ρωσίας να αναγνωρίσει τις περιοχές της Ουκρανίας που αυτονομήθηκαν. Χθεσινή αναγνώριση από τη Ρωσία της μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας εντός εισαγωγικών από τις αυτοανακηρυχθήσεις δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αλλά και τις συμφωνίες του Μίνσκ. Και όπως κάθε αναθεωρητική πρωτοβουλία υπονομεύει τη διεθνή σταθερότητα και την πρόοδο. Η Ελλάδα ως θεμελιώδη αρχή σέβεται την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των κρατών. Καταδικάζει συνεπώς απερίφραστα ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συντονίζεται ήδη με τους εταίρους της ώστε η αντίδρασή της να είναι κοινή και ουσιαστική. Έχω ήδη επικοινωνήσει σε αυτή την κατεύθυνση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η χώρα μας έχει έναν επιπλέον λόγο ανησυχίας και παρακολούθησης των εξελίξεων. Την προστασία και τη στήριξη της ελληνικής ομογένειας στην Ουκρανία, αλλά και της πολυπληθούς κοινότητας στην Μαριούπολη, η οποία έχει παρουσία 2.000 και πλέον ετών στην περιοχή και για την οποία εργαζόμαστε. Η παγκόσμια κοινότητα έχει μία ευκαιρία να αντισταθεί στην ισχύ των όπλων, στην αμφισβήτηση των συνόρων και των διεθνών συνθήκων. Ο πολιτισμός και οι κατακτήσεις του 21ου αιώνα δεν πρέπει να επιτρέψουν την επιστροφή του κόσμου σε συνθήκες βίας άλλων εποχών και στις ένοπλες λύσεις των διακρατικών διαφορών. Σε αυτό το μέτωπο κρίνεται τώρα η ευθύνη κυβερνήσεων και λαών. Και όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμακούμενη κρίση, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες πολίτες ότι έχουμε ως κυβέρνηση λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η τροφοδοσία της χώρας σε φυσικό αέριο να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί απρόσκοπτα.